Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαστε μαζί με τον κύριο Ιωάννη Γρίβα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καταρχήν θα ήθελα να ρωτήσω, εκπροσωπείτε τη Lux, να το πούμε. Είναι βέβαια ένα αναψυκτικό που είναι πάρα πολύ γνωστό στην Ελλάδα. Σήμερα όμως βρίσκεστε σε μια ιδιαίτερη εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα ήθελα να μου πείτε δύο λόγια για αυτό που γίνεται σήμερα εδώ. Είναι κάτι καινούριο, ας πούμε, για τα μέχρι τώρα δεδομένα που έχουμε συνηθίσει. Είναι σίγουρα μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια η προώθηση των ελληνικών προϊόντων σε κανάλια πιο πέρα από αυτά που ξέρουμε. Και σίγουρα πιστεύω ότι είναι καλό να γνωρίζει ο κόσμος τα προϊόντα αυτά. Η Lux είναι ένα επιτυχημένο προϊόν στην ελληνική αγορά. Φαντάζομαι βέβαια ότι οι στόχοι πάντα πάνε πιο μακριά. Ήθελα να ρωτήσω τι νομίζετε ότι είναι αυτό που την έχει κάνει ιδιαίτερα αγαπητή στον χώρο των αναψυκτικών. Η εταιρεία έχει μια πορεία στον χώρο των αναψυκτικών πάνω από 65 χρόνια. Αυτό που προσπαθούμε εμείς να κάνουμε σαν εταιρεία είναι να δώσουμε μια υπεραξία στην εξαιρετική ποιότητα των φρούτων εσπεροειδοειδών που υπάρχουν στην Ελλάδα και πιστεύω σε έναν βαθμό το πετυχαίνουμε. Θέλω να μας πείτε, επειδή είναι μια δύσκολη οικονομική περίοδος, πώς ένα ελληνικό προϊόν, η Lux δηλαδή, τα πηγαίνει στο εξωτερικό και αν η πορεία είναι ανωδική, τι στόχοι υπάρχουν για τη συνέχεια. Η πορεία είναι ανωδική. Εξάγουμε σε περισσότερες από 20 χώρες αυτή τη στιγμή, σε όλες τις επίρους. Σίγουρα είναι ένα προϊόν με μεγάλο ανταγωνισμό και χρειάζεται πολύ υπομονή και επιμονή στο στόχο των πωλήσεων. Θα ήθελα να μου πείτε δύο λόγια για την πρωτοβουλία Ελλάδικα. Ναι, η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε με ένα τρίπτυχο, το οποίο τρίπτυχο είναι η παραγωγή, η έδρα και η ιδιοκτησία να είναι ελληνική. Αυτό έχουν αρχίσει και προστίθεται συνέχεια και άλλες εταιρείες. Και πιστεύω ότι έχει βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό στο να διατηρηθεί η αυξητική τάση που έχουμε στην αγορά. Μιλάμε μόνο για την ελληνική αγορά ή κάνει και κάποιες άλλες δράσεις για το εξωτερικό? Υπάρχουν διάφορες δράσεις που γίνονται στο εξωτερικό και με την παρουσία μας σε επιχειρηματικές αποστολές και σε κλαδικές εκθέσεις μεγάλες. Κύριε Γρίβα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.